Εδρικό, διότι κάνει δηλώσει ο Υπουργό Γεωργία, ο Κώστα Οκαδή, και επανερχόμαστε. Θα μιλήσει. Ο Χριστοδουλίδη και από την άλλη ο φίλο και πρόεδρο του κόμματο που στήριξε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια την κυβέρνηση, ο Αβέροφ Νεοφύτου, επέλεξα ω μη κομματικό στέλεχο σε συνεννόηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μη συμμετέχω στην προεκλογική εκστρατεία. Ωστόσο, λαμβάνοντα υπόψη τα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, τους κινδύνους επιστροφής σε άστοχες πολιτικές που έβαλαν τον τόπο σε περιπέτειες στο παρελθόν, και με πλήρη σεβασμό στον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα ήθελα να εκφράσω και δημόσια τη στήριξή μου στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Με τον Νίκο Χριστοδουλίδη μας συνδέουν κοινές προσπάθειες και αγώνες για την πρόοδο και την προκοπή του τόπου μας. Μέσα από τα 8 χρόνια που είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε, μπορώ με βεβαιότητα να μιλήσω για τις ικανότητες, την εργατικότητα, την εντιμότητα, την ακεραιότητα του Νίκου. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, πάντοτε με τεκμηριωμένη άποψη, ήταν η φωνή της λογικής, η φωνή της συνένεσης και η ήρεμη δύναμη μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη. Στο κάλεσμα λοιπόν του Νίκου Χριστοδουλίδη για να ενώσουμε δυνάμεις και να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας, την οικονομική και κοινωνική ευημερία, την πράσινη μετάβαση και την προστασία του περιβάλλοντος, δηλώνω και εγώ παρόν, στηρίζοντας με όλες μου τις δυνάμεις την προσπάθεια του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στηρίζει και επισήμως πλέον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Υπουργός Γεωργίας.